Και στον έλεγχο, εσύ εγώ εδώ. Είστε αυστηρός, κάνετε την πάνη της παραδάσης. Θα σας πείσει καλά. Όλα καλά. Εδώ η υπηρεσία μας εκτείνεται, έχει αναδιότητα σε όλο τον δρόμο Λασικού. Έχει δουλειά όλο τον χρόνο. Δηλαδή δεν είναι όπως είναι οι κυκλάδες, ας πούμε, που είναι εποχιακά με όλο το καλοκαίρι. Τη διαδομένη χρονική περίοδο, ας πούμε, είναι στην Ιεράντα τα κυπευτικά, δόρια κυπευτικών. Εργάτες γύρω καλή και εμπορία κυπευτικών. Έχει 22.000 στρέμματα από Κύπρα, από το Μύρτος μέχρι το Βούδρα, στα νότια του νομού Λαστία. Τώρα, προβλήματα υπάρχουν, παραγένειες, ας πούμε, που υπάρχουν πανελλαδικά, εντοπίζονται και εδώ. Ας πούμε, η παράβαση σημαντικότερη, εκτός από την αδύνατη εργασία που όπως ξέρουμε υπάρχει παντού, όχι σε ποσοστά τρομακτικά στο δασίδι, δεν θα μπορούσα να πω ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό αδύνατης εργασίας. Η σημαντικότερη παράβαση είναι η υποδηλωμένη εργασία, εκτός ωραρίου και ρεπό. Εκτός ωραρίου και ρεπό. Χρειάζονται νομοθετικές παρεμβάσεις σε κάποια πράγματα. Ειδικά, ας πούμε, στις εργασίες γης, βγήκε μια απόφαση στο καλοκαίρι, η οποία τα έχει περιπλέξει τα πράγματα. Εκεί αναφέρει μόνο για τους μετακριτούς των βιβλίων απασχολούμενων αγροτικές εργασίες. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει εφαρμογή, γιατί ενώ αναφέρει για ένα βιβλίο που θεωρείται στα καταστήματα ΕΦΚΑ, υπάρχει άγνοια εδώ στα τοπικά καταστήματα. Ούτε έντυπο υπάρχει, σε κινητά φύλλα είναι δύσκολο να δέσει ένας αγρότης ένα βιβλίο, να το εκτυπώσει ή να το φτιάξει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση και να το θεωρήσει και αφορά μόνο τους μετακλητούς. Ενώ το Υπουργείο έχει πάρει και σαφή θέση ότι για τους έχοντες τα νομιμοποιητικά έγγραφα ή και για τους Έλληνες εργάτες γης θα πρέπει να υπάρχει πίνακας προσωπικού. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή αυτοί που μπορούν να δουλέψουν ολόμενο να πρέπει να αναγραφούν σε πίνακα και για τον μετακλητό που γνωρίζει, ο μετακλητός όπως ξέρετε δηλώνεται από συγκεκριμένο εργοδότη. Δεν είναι ένας τυχαίος, τον προσκαλεί ο Λασιθιωτάκης και έχω δεκάδες αποφάσεις μετάκλησης μέσα στο 18. Άρα λοιπόν έχω όλα τα στοιχεία που ευκολότερα θα μπορούσα να το περάσω σε πίνακα προσωπικό. Αντί αυτού λοιπόν, λέει το Υπουργείο Εργασίας, για όσους έχουν χαρτιά θέλουν πίνακα, δεν μπορούμε να καταργήσουμε τις υφιστάμενες διατάξεις της νομοθεσίας, της εργατικής νομοθεσίας και για τους μετακλητούς ένα βιβλίο το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Και το αναφέρω αυτό γιατί μιλάμε για χιλιάδες εργαζόμενους εδώ. 22.000 στρέμματα, μιλάμε για 8, 10, 12 χιλιάδες εργάτες. Για τον ορμό δηλαδή είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δηλαδή είναι αποτελεσματικό το βιβλίο, έχει περισσότερο. Αποτελεσματικό. Γραφειοκρατία εισάγει και δεν ελέγχεται κιόλας. Από τη στιγμή που αναφέρει για πίνακα προσωπικού στους υπόλοιπους εργάτες γης, γιατί να μην είναι και μετακλητής αυτό το καθεστώς. Δηλαδή, δυσκολότερο, αν θέλετε, είναι δυσκολότερο να τηρηθεί ο πίνακας προσωπικού για κάποιον που έχει χαρτιά, παρά για τον μετακλητό. Γιατί για τον μετακλητό ο εργοδότης έχει τα στοιχεία του. Στους υπόλοιπους, ένας ας πούμε που έχει 10 στρέμματα θερμοκήπιο, δεν ξέρει πότε θα έχει. Εξήγησε στον Υπουργό την ιδιαιτερότητα της Ιεράντας, πόσους μετανάστες έχουμε για να... Ναι, καταρχήν υπάρχει μεγάλος αριθμός μεταναστών χωρίς έγγραφο. Χωρίς έγγραφο. Χωρίς έγγραφο. Τους βάζει στο... 8 με 10.000. Αυτοί, όλοι αυτοί που δεν έχουν έγγραφα, απασχολούνται χωρίς να εμφανίζονται πουθενά. 10.000 κόσμος. 10.000 μπορεί να μην είναι. Είναι το σύνολο. Η αναδαπή από τρίτες χώρες χωρίς καθόλου έγγραφα είναι σημαντικός αριθμός. Ας μην πούμε τώρα 1.000, 1.500, 2.000. Συνολικά οι εργάτες γης περιβαίνουν 12, 13, 15.000. Το 22.000 στρέμματα που σας λέω, φανταστείτε ότι ένας εργάτης ανά δύο στρέμματα, ας πούμε το λιγότερο. Και αν είναι λουλούδια, είναι περισσότεροι εργάτες. Μετρούνται σε χιλιάδες εργάτες εκεί. Και εκεί είναι μια πληγή.
για τα ασφαλιστικά ταμεία. Τι λύση υπάρχει εκεί? Κάτι είχαν πει παλιότερα για διακρατικές συμφωνίες μεταξύ... Η λύση είναι με κάποιο τρόπο να εργάζονται νόμιμα. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Αυτό είναι... Η μετάκληση αυτή που βλέπουμε εδώ δεν είναι ακριβώς η ίδια. Εδώ τους βαφτίσανε μετακλητούς. Η μετάκληση είναι προς καλό κάποιον. Υπάρχουν προϋποθέσεις ότι δεν υπάρχει ανεργία σε αυτή τη θέση κτλ. Αιτιολογείς την αίτησή σου και παίρνει μια απόφαση. Τώρα φαίνονται παράνομο. Τον παράνομο πώς να τον. Και τα αναφέρω αυτά, συγγνώμη. Τα αναφέρω αυτά γιατί από ό,τι μαθαίνουμε υπάρχει ένα σχέδιο η υπηρεσία μας να επιφορτιστεί τον έλεγχο εργασίας γης. Προς το παρόν εξετάζουν περιορισμένες καταγγελίες. Κυρίως ό,τι είχε κάνει με αλλοδαπούς. Όχι γενικότερα για τις εργασίες γης. Επειδή λοιπόν θα αλλάξει το πλαίσιο και θα ενδεχομένως η υπηρεσία μας να τα αναλάβει, θα πρέπει να οργανωθεί το σύστημα πριν γίνει τέτοια ανάγκη. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, στα ξενοδοχεία, ας πούμε, εδώ στην περιοχή, υπάρχουν συμβάσεις, υποχρεωτική σύμβαση πλέον. Ασχέτως όλων. Η κλανική προϋπήρχε, δεν είναι τώρα. Προϋπήρχε, αλλά τώρα υπάρχει συρροή των συμβάσεων. Και εμπλέκονται δηλαδή και ιδιώ προς τα λοιπά θέματα, οι τοπικοί με γενικότερη και εφαρμόζονται στο σύνολο τη, ως προς την μισθοδότηση των ξενοδοχείων. Εφαρμόζεται κατά ειδικότητα κατά περίπτωση, ας πούμε. Δηλαδή, κάποιες ειδικότητες είναι στην τοπική υπάλληλη γραφεία, ας πούμε, δεν συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση της χώρας. Εκεί εφαρμόζεται η σύμβασή μας στο σύνολό της. Στις κλασικές ειδικότητες, μισθολογικά πάνε στη σύμβασή της χώρας, στα λοιπά θέματα στην τοπική, η οποία είναι ευρωπαϊκότητα. Εξαιρετικά. Εδώ καταλαβαίνω ότι χρειάζεται προσωπικό. Αυτό είναι, αυτό είναι. Αυτό είναι το πρώτο. Πόσα άτομα? Δύο επιφορητές χρειάζονται σίγουρα. Υπάρχει κάτι στο σχέδιο? Όχι, ούτε καν προκήρυξη δεν υπάρχει. Μέσω κινητικότητας είναι μια θέση που έχουν γίνει 7 αιτήσεις, αλλά έχει παγώσει, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και δεν θα εξυπηρετήσει αυτό, να σας πω την αλήθεια. Γιατί αν έρθει εδώ ένας άνθρωπος 50-60 χρονών, για να ασχοληθεί σοβαρά με το αντικείμενο αυτό, έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Εξαρτάται τι δουλειά έκανε, ας πούμε, μία από αυτούς που έχουν κάνει αίτηση είναι στο ΣΔΟΕ. Η συγκεκριμένη ασφαλώς θα βοηθήσει, είχε εμπειρία σε επιτόπιους ελέγχους. Δεν κάνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι τη δουλειά από κάποια ηλικία και πάνω. Έτσι. Ενδεχομένως, κάποιος να έρθει εδώ 55-60 χρόνια και να το πάρει ζεστά. Αλλά αυτό είναι λίγο δύσκολο να συμβεί. Προστάμενε, κύριε Λουσιτιδάκη, το 1500 που είχα επιβάλει ως υπουργός, βοήθησε κατά πολέμηση, έτσι. Βοήθησε και κακώς μειώθηκε. Και κακώς μειώθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και κακώς μειώθηκε. Γιατί εδώ δεν πρημοδοτείς κάποιον που παρανομεί. Δεν τον πρημοδοτείς. Και αυτός αυτή δημιούργησε και επιπλέον διοικητικό βάρος εδώ. Με, ειδικά στις εποχιακές επιχειρήσεις, η παρακολούθηση μπορεί να διαρκέσει και 2 χρόνια. Εντάξει, είναι γνωστό αυτό. Εμείς στη Βουλή δεν ψηφίσαμε την αλλαγή της αρχιτεκτονικής του προστήμου. Και συγγνώμη, και το παράδοξο είναι ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματικό και αναλογικό όλη το πρόστιμο. Έπεσε, όλη η Ελλάδα έπεσε εναντίον μου, συγγνώμη για το πρώτο πρόσωπο, διότι όλα τα δικηγορικά γραφεία της Ελλάδος πήγαν εναντίον του προστήμου. Και φυσικά περίμενα την ημέρα που το πρωί θα βγαίνανε οι εφημερίδες από την Αυγή μέχρι την εφημερίδα των Συνταχτών όλες να λένε άκυρο το 1500 και το 1500 που ήταν το κατεξοχήν μέτρο υπέρ των εργαζομένων δεν το στήριξε η αριστερά. Η αριστερά δεν το στήριξε. Όταν το έφερα το μέτρο το 1500 θυμίζω ότι βρέθηκα απέναντι σε όλο το πολιτικό σύστημα. Ακόμη και μέσα στο κομματικά διότι έπεφταν τα τηλέφωνα και λέγανε τι βάζει ο Βουλούτης 1500. Αλλά αυτό σκέψου προϊστάμενε ότι το πήρα ως απόφαση διότι παρέλαβα την αντίλωτη εργασία στο 42,5%. Και με το πρόστιμο το 1500 και με την εργάνωση ηλεκτρονική ασπίδα των εργαζομένων και με τη μείωση των εισφορών, αυτό το τρίπτυχο της διαρθρωτικής αλλαγής, παραδώσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ την αντίλωτη στο 12,5. Έπιασε τόπο. Σκεφτείτε, μέσα σε 1,5 χρόνο η αντίληπτη εργασία έπεσε από το 42,5 στο 12,5. Πόσο χρήσιμο ήταν? Ο ΣΥΡΙΖΑ το χρησιμοποίησε για 4 χρόνια και συνέβαλε στην αποκλιμάκωση της ενεργείας που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας το 1500. Λίγο πριν πάμε τώρα σε εκλογές, έκανε το χατήρι
στα μικρομάγαζα που του ζήτησαν να αλλάξει το πρόστιμο. Το οποίο αυτό είναι εναντίον των εργαζομένων και υπέρ των ασυνείδητων κυβερνητών. Αυτό παίχτηκε. Για να δείτε, και το βλέπω εδώ και που είναι και η κάμερα, ποιος πραγματικά νοιάζεται για τον εργαζόμενο και έχει το πολιτικό θάρρος. Και όχι να κινείται με όρους σκοπιμότητας εκλογικής, αλλά με όρους επιλογής να στηρίξει υπηρεσίες, να χτυπήσει την αδήλωτη εργασία και να στηρίξει τον εργαζόμενο. Και τα ακούτε διαζώσεις από τον προϊστάμενο της επιθεώρησης, που είναι μια αλήθεια. Εγώ θα το διπλασίαζα αν ήταν στην κρίση μου. Δεν θα το μείωνα. Έτσι, από τη στιγμή που δεν λειτουργήσα αποτρεπτικά, όπως είπατε, με δέθηκαν ενδείκτες, αδήλωτες όμως βρίσκομαι, συνεχίζομαι να βρίσκομαι. Πολύ λιγότερο, όταν... πάντα δεν υπάρχει, ναι, αλλά όταν δεν λειτουργεί αποτρεπτικά αυτό, γιατί το μείωνε, υπάρχει λόγος να μείωνε αυτό το πράγμα. Το έκανε για να κάνει το χατήρι στους εργοδότες. Είναι ξεκάθαρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που υποτίθεται είναι φιλοεργατικός, έπαιξε το χαρτί των εργοδοτών. Των ασυνείδητων εργοδοτών που χρησιμοποιούν με αντίλωτα τους εργαζόμενους. Αντί να σκεφτεί ότι αυτό το μέτρο απέδωσε, το κράτησε 4 χρόνια για να πάρει το mail όπως μίλησα μέσα από το λουλούδι της αποκλιμάκωσης ενέργειας και λίγο πριν τις εκλογές ικανοποίησε τα αιτήματα των εργοδοτών. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό δεν το φτιάξουμε, θα το αλλάξουμε. Μη σε νοιάζει. Τουλάχιστον αυτό έχει άλλες ηλεκτρονικές διαδικασίες που θα διευκολύνουν το έργο σας και θα μεταφέρουμε και ανθρώπινο δυναμικό. Θα ενισχύσουμε το ΣΕΠ. Θα ενισχύσουμε κατά πολύ το ΣΕΠ. Είναι η μόνη υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας που θα ενισχυθεί πάρα πολύ. Το ΣΕΠ. Θα κυνηγήσουμε την αδήλωτη εργασία. Τον αθέμητο ανταγωνισμό και τον ασυνείδητο εργοδότη. Θα πρέπει να μάθουν όλοι στην Ελλάδα να σέβονται τον εργαζόμενο και να σέβονται και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο κράτος. Να σέβονται το διπλανό καταστηματάρχη ο οποίος αποδίδει τις φορές του και δεν θα επιτρέψουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό. Είμαστε μια ευνομούμενη πολιτεία, ένα ευρωπαϊκό κράτος και πρέπει αυτά να τα ξεπεράσουμε. Έχουμε φτάσει λίγο πριν την ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήματος, θα το ολοκληρώσουμε. Να είσαι καλά. Πάμε.